Αγνώσκουμε από τον Άγιο Λόγο του Θεού στην Αποκάλυψη 22. Αποκάλυψη 22. Εδάφιον 18 συμμαρτυρούμε. 22-18 από την Αποκάλυψη. Συμμαρτυρούμε γάρ παντί ακούοντι τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Εάν της επιθεί προς ταύτα, επιθύσει ο Θεός επ' αυτών τας πληγάς τας γεγραμμένας εν βιβλίο τούτο. Μια ερώτηση. Τούτο το βιβλίο είναι ο Λόγος του Θεού? Αμήν. Αμφιβάλλουμε κάτι από τον Λόγο του Θεού? Μήπως κάτι δεν είναι στα κυριότερα χειρόγραφα? Τι διαβολικό ψέμα. Όλος ο Λόγος του Θεού. Μπορείτε να καθίσετε. Β' Κορινθίους 3:16 και 17. Πάσα γραφή θεόπνευστος. Ωφέλη μας προς διδασκαλία, επανόρθωση, προς διόρθωση, προς κατάρτιση του ανθρώπου του Θεού για να είναι τέλειος εις παν έργων αγαθών, να είναι έτοιμος, κατηρτισμένος. Πάσα γραφή είναι θεόπνευστος. Τι διαβολικό ψέμα είναι να σου λένε αυτό δεν ήταν στα κυριότερα χειρογραφά. Αυτό δεν ξέρουμε αν ήταν σίγουρα μέσα. Μου θυμίζει τον διάβολο που είπε το όντι ο Θεός είπε. Έτσι είναι ακριβώς, ή μήπως σου ξέφυγε κάτι. Πόσοι πιστεύουμε όλο τον Λόγο του Θεού σήμερα? Δόξα στον Κύριο για το πείμνιο της Αποστολικής Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Γιατί κανένας δεν θα σε ξεγελάσει. Εκτός αν ξεγελιέσαι από μόνος σου. Κανένας δεν μπορεί να σε πλανήσει, ούτε και ο διάβολος δεν μπορεί να σε πλανήσει. Αν δεν πλανήσεις εσύ τον εαυτό σου πρώτα, με το να, πώς. Ιάκωβος τα εξηγάει όλα. Ιάκωβος 1:23 και μέχρι το 25 μας λέει εκεί ξεκάθαρα ότι ήθε να είσαι εκτελεστής του λόγου και όχι μόνο να ακροατείς επιλυσμονής, απατώντες τους εαυτούς σας. Βλέπεις, δεν μπορεί να με ξεγελάσει κανένας. Τα καλά νέα είναι ότι δεν μπορεί να με ξεγελάσει κανένας. Δεν μπορεί να με πλανήσει κανένας. Αμήν. Για ποιο λόγο? Διότι ακούω το λόγο, όλο τον λόγο, και καθώς ακούω όλο τον λόγο, λαμβάνω όλο τον λόγο. Δύο. Ένα, ακούω τον λόγο. Δύο, λαμβάνω τον λόγο. Τρία, εκτελώ όλον τον λόγο. Ποιο λόγο? Που ακούω. Από πού ακούς? Ακούω, έχω πέντε κύρκες που ακούω και εγώ ακούω. Αλλά ο νόμιμος άμβωνας στη ζωή σου ποιος είναι? Εάν ακούς και διαλέγεις λίγο από εκεί, λίγο από εδώ και λίγο από εδώ, θα πλανηθείς. Σας λέω την αλήθεια. Σας λέω ότι ο Λόγος του Θεού λέει. Θα πρέπει να υπάρχει στη ζωή σου. Ποιος είναι ο ποιμένας σου? Ποια είναι η εκκλησία σου? Ποιος είναι ο άνθρωπος του Θεού στη ζωή σου? Όχι ποιοι, ποιος είναι. Και αποφάσισε ποιος είναι ο άνθρωπος του Θεού στη ζωή σου. Και αυτόν να ακολουθείς, καθώς αυτός ακολουθεί τον Κύριον Ιησού Χριστό. Να ακολουθούμε ανθρώπους? Ανθρώπους όχι. Ανθρώπους Θεού όμως να ακολουθείς, γιατί έτσι είναι ο Λόγος του Θεού. Και ο Κύριος έβαλε επίτηδες ένα άνθρωπο στη ζωή σου. Ποιος είναι? Εάν ακούω τον Λόγο του Θεού από τον άνθρωπο του Θεού και εκτελώ τον Λόγο του Θεού, αποκλείεται να πλανηθώ. Ούτε και ο διάβολος δεν μπορεί να με πλανήσει. Το καταλαβαίνετε? Άρα στερεωθήκαμε, αδελφοί, σε στέρεο έδαφος. Δόξα στον Άγιον Θεό μας. Εάν της επιθεί προς ταύτα, επιθύσει ο Θεός επ' αυτών τας πληγάς τας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο. Οι Μορμόνοι έχουν ακόμα ένα βιβλίο που λέγεται The Book of Mormons και γράφει ακόμα μια διαθήκη του Ιησού Χριστού. Ακόμα μια διαθήκη.
Ο λόγος του Θεού μας λέει, αν δεις επιθύσει, another testament, another testament, another spirit. Ενώ εμείς ακολουθούμε όλο τον λόγο του Θεού και είμαι χαρούμενος που ακολουθώ όλο τον λόγο του Θεού και δεν πρόκειται να με ξεγελάσει κανένας. 19. Εάν της αφαιρεί ή αφέλει, εάν της αφαιρεί από τον λόγο του βιβλίου της προφητείας ταύτης, αφαιρήσει ο Θεός το μέρος αυτού από το βιβλίο της ζωής και εκ της πόλεως της Αγίας και των γεγραμμένων εν βιβλίο τούτο. Αδελφοί, είναι τρομερό πράγμα να αφαιρέσει κάποιος ή να προσθέσει. Αν προσθέσει κάτι στο λόγο του Θεού, ο Θεός θα προσθέσει όλες τις πληγές, τις γεγραμμένες εν το βιβλίο τούτο. Αν κάποιος αφαιρέσει, ο Κύριος θα κάνει τρία πράγματα στη ζωή αυτού που τον κάνει. Ένα, θα αφαιρέσει το μέρος του από το βιβλίο της ζωής. Δύο, εκ της πόλεως το μέρος του από την πόλη την Αγία, από την Νέα Ιερουσαλήμ. Και τρία, εκ των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο. Στο βιβλίο τούτο υπάρχουν 30.000 περίπου υποσχέσεις του Λόγου του Θεού και όλες οι υποσχέσεις είναι για σένα, για μένα και αν τον Υιόν του έδωσε. Δεν εφίστη τον Υιόν του. Σε μας τα πάντα θα χαρίσει. Μα γι' αυτό το έκανε. Ο Κύριος θέλει να σου δώσει. Ο Κύριος θέλει να σε ευλογήσει. Ο Κύριος θέλει να σε θεραπεύσει. Ο Κύριος θέλει να σε ευημερίσει. Κάποιος σας πει αμήν που το πιστεύει. Θέλει. Μα και εγώ θέλω. Ζήτημα δεν είναι αν θέλεις ή όχι. Μετά που θέλεις, μπες σε θέση υπακοής και λήψης και παράμεινε σταθερός στο λόγο του Θεού και μη εκκρίνεις ούτε μία μοίρα δεξιά, ούτε μία μοίρα αριστερά. Ξέρω ποια είναι η εκκλησία μου. Ξέρω ποιος είναι ο ποιμένος μου. Ξέρω από πού βγαίνει ο λόγος του Θεού και ξέρω ότι εκτελώ όλο τον λόγο του Θεού. Εμπλουτίζω τον Λόγο του Θεού με ανθρώπους του Θεού που ο άνθρωπος του Θεού συστήνει. Σίγουρα, αλλά είμαστε σήμερα σε θέση λήψης και όχι σε θέση παραγκόνησης. Ξέρετε τι σημαίνει παραγκόνηση? Μία από τις πιο παρεξηγήσιμες κινήσεις σε αυτόν που κάθεται δίπλα σου είναι να τον παραγκονίσεις. Κάντο σε κάποιον να δεις τι θα κάνει. Αν τον παραγκονίσεις, τον παραμερίζεις. Και μάλιστα με τον αγκώνα σου, μην παραγκονίζεις τον Λόγο του Θεού. Σήμερα θα λάβουμε όλο τον Λόγο του Θεού. Κάθε τι που ακούμε είναι προς το αγαθόν μας. Κάποιος σας πει αλληλούια. Είναι τρομερό, αδελφιέ μου. Γνωρίζοντας τον φόβο του Κυρίου, ανθρώπους καταπίθωμεν. Αλληλούια. Είμαστε άνθρωποι που με φόβο Θεού βλέπουμε τον Λόγο του Θεού και λέμε όλος ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Και εν αυτό είναι όλες οι υποσχέσεις του Θεού. Είναι ναι και αμήν, όλες οι επαγγελίες του Θεού. Προηγουμένως το κήρυγμα ήταν για τον αγγελιαφόρο και την εξαγγελία, την αγγελία ή την διακήρυξη. Και γνωρίζουμε ότι οι αγγελίες του Θεού και οι επαγγελίες του Θεού και οι υποσχέσεις του Θεού έχουν δοθεί σε μας και εν Χριστώ Ιησού είναι ναι και αμήν. Χαλλελούια. Αν κάποιος αφαιρέσει, θα αφαιρέσει ο Θεός το μέρος του από το βιβλίο της ζωής. Φοβερό. Και τι έχουμε διαβάσει και μελετήσει? Από τον Ιερεμία, μείναμε στο εδάφιο 27, είναι η Ιερεμίας, νομίζω 36. Πηγαίνετε στον Ιερεμία 36-27 και απλά θα συνεχίσω από εκεί που μείναμε. Πλην ο Κύριος έκρυψεν αυτούς, το θυμάστε αυτό? Πλην ο Κύριος έκρυψεν αυτούς. Ιερεμίας 27. Έχουμε δει, απλώς και μόνο για συνοψίσουμε λίγο το τι είχαμε πει την περασμένη φορά, είδαμε ότι κάποιος έλειπε
από την γενεαλογία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κάποιος έλειπε από εκεί. Ιωσίας εγέννησε τον Ιεχονία. Ναι, αλλά ο Ιεχονίας δεν ήταν ο γιος του Ιωσία, ήταν ο εγγονός του Ιωσία. Κάποιος έμεινε πίσω, αδελφοί. Είναι τρομακτικό. Βλέπετε, σίγουρα δεν μπορείς να το δεις από πάνω. Είναι ζήτημα να ορθοτομήσεις όλο το λόγο του Θεού και να το δεις, αλλά όντως είδαμε ότι ο Ιωσίας είχε γεννήσει τον Ιωακήμ και ο Ιωακήμ γέννησε τον Ιεχονία. Αλλά λείπει ο Ιωακήμ. Γιατί λείπει ο Ιωακήμ? Ήταν αυτός που διάβαζε ο άνθρωπος του Θεού, διάβαζε ο υπηρέτης του τον λόγο του Θεού που ο Βαρούχ ή ο Βαρούκ, ο Μπαρούκ, έγραφε, ο γραμματέας του, scribe of Jeremiah, ο γραμματέας του Ιερεμία έγραφε από το στόμα του Ιερεμία. Από το στόμα του Ιερεμία έβγαινε ο λόγος του Θεού και ο Βαρούχ έγραφε. Και το πήγανε στον βασιλιά Ιωακήμ και ο βασιλιάς Ιωακήμ, καθώς άκουγε, έπαιρνε τα φύλλα της γραφής και τα έκοβε με το μαχαίρι και τα πέταγε μέσα στη φωτιά για να καούν. Και τον παρακαλούσαν οι υπηρέτες του γύρω, μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλούμε, οικέτευαν γνωρίζοντας είναι ο λόγος του Θεού, μην πετάς τον λόγο του Θεού. Εκείνος όμως πέταγε τον λόγο του Θεού και λέει, ίσως να έλεγε μέσα του, βλέπεις, τίποτα δεν συμβαίνει σε μένα, πού είναι ο Θεός? Να που είναι ο Θεός. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο εδάφια έβγαλε το όνομα σου Ιωακήμ από την βίβλο της ζωής, από τη γενεαλογία του Κύριου Ιησού Χριστού και έφυγε το όνομα του. Έτοιμοι λοιπόν, πάμε στον Ιερεμία 36. Από το 27, είμαστε στο 27 τώρα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμία, αφού ο βασιλεύς κατέγραψε τον τόμον και τους λόγους τους οποίους έγραψε ο Βαρούχ εκ του στόματος του Ιερεμίου, λέγον, λάβε το 28, 36-28 Ιερεμίας, λάβε πάλιν σε αυτόν άλλον τόμον και γράψον επ' αυτό πάντα στους προτέρους λόγους, ήτιν εσύσαν εν το πρώτο τόμο τον οποίον κατέγραψε ο Ιωακήμ, ο βασιλεύς του Ιούδα. Εδώ να κάνουμε μια σημείωση πάρα πολύ σημαντική. Ότι δεν είχαν το original, κάει και το original. Εμείς έχουμε τα originals? Όχι. Για ποιο λόγο δεν έχουμε τα originals? Ένας μεγάλος λόγος ίσως να ήταν ότι αν τα είχαμε θα τα λάτρευαν και θα τα έκαναν θεό τους οι άνθρωποι. Αλλά και που δεν έχουμε τα originals είναι ακόμα καλύτερα, γιατί βλέπουμε ότι ο Κύριος διατήρησε το λόγο του και έχουμε τους πρώτερους λόγους. Αδέλφια μου, το ότι σήμερα έχουμε την Αγία Γραφή το ίδιο όπως την είχαν τις μέρες των Αποστόλων, αυτό είναι θαυμαστό φαινόμενο. Αμήν. Σε ένα κόρς που κάναμε αστρονομία στο πανεπιστήμιο, μας έλεγε ο καθηγητής, κάθε 50 χρόνια η θεωρία αλλάζει. Οι διάφορες θεωρίες. Η διάρκεια ζωής τους 50 χρόνια. Μα για να γίνουν θεωρία υποτίθεται είχαν αποδείξεις. Δηλαδή αυτά που διδάσκεις τώρα σε 50 χρόνια θα αναιρεθούν. Και δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα που να στέκεται συνέχεια. Ο λόγος του Θεού είναι ο ίδιος και ο Κύριος έχει διατηρήσει τον λόγο του. Πώς πιστεύετε στον διατηρημένο λόγο του Θεού? Θέλω διατηρήσει πάντα στους λόγους μου, είπε ο Κύριος. Ψαλμός 12, εδάφια 6 και 7. Άρα λοιπόν το original έφυγε. Κι όμως ο Κύριος λέει, λάβει σε αυτόν άλλον τόμο στον άνθρωπο του και γράψον επ' αυτό
πάντα στους προτέρους λόγους, είτε ήσαν εν το πρώτο τόμο, τον οποίο κατέκαυσε Ιωακήμ ο βασιλεύς του Ιούδα. 29. Και προς τον Ιωακήμ, τον βασιλέα του Ιούδα, θέλει να πει, ούτω λέγει Κύριος, σύ κατέκαυσας των τόμων, υπογραμμίστε το, σύ κατέκαυσας των τόμων τούτων. Τώρα πηγαίνετε κατευθείαν στο 30. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος περί του Ιωακήμ, του βασιλέως του Ιούδα, δεν θέλει έχει καθήμενον επί του θρόνου του Δαβίδ. Κράτησε ο Κύριος την υπόσχεση του. Εξαφανίστηκε ο Ιωακήμ από τη γενεαλογία και ο Ιωσίας εγέννησε τον Ιωακήμ, ο Ιωακήμ εγέννησε τον Ιεχονία και ο Ιεχονίας δεν υπάρχει γραμμένος. Και ο Ιωακήμ, συγγνώμη, ο Ιωακήμ δεν υπάρχει γραμμένος. Τον έσβησε ο Κύριος. Γιατί? Ούτω λέγει Κύριος. Σύ κατέκαυσα στον τόμον τούτον. Πέταξε στον λόγο του Θεού στη φωτιά. Δια τούτο το λέγει Κύριος περί του Ιωακήμ 36-30 Ιερεμίας. Δεν θέλει, έχει καθήμενον επί του θρόνου του Δαβίδ. Και εδάφιον 31. Και θέλω παιδεύσει αυτόν και το σπέρμα αυτού και τους δούλους αυτού δια την ανομία αυτών. Και θέλω φέρει επ' αυτούς και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και επί τους ανθρώπους του Ιούδα πάντα τα κακά τα οποία ελάλησα προς αυτούς και δεν ήκουσαν. Πάντα τα οποία ελάλησα και δεν ήκουσαν. Φωνάζει ο άνθρωπος του Θεού από τον άμβονα, τον λόγο του Θεού. Και ο λαός του Θεού, άλλοι ήκουσαν, άλλοι δεν ήκουσαν, άλλοι παρήκουσαν, άλλοι αγνόησαν. Αδέλφια μου όμως, ο λόγος του Θεού διακηρύχθηκε. Και τα χέρια μου είναι καθαρά από το αίμα πάντων τούτων. Δόξα στον Άγιον Θεό μας. Ο Κύριος λέει, θα φέρω πάντα τα κακά. Ο Θεός είναι κακός. Όχι, ο Θεός είναι καλός και οι κρίσεις του είναι αγαθές και δίκαιες και καλές. Θα σας εξηγήσω γιατί είναι καλές οι κρίσεις του. Και γιατί έφερε πάντα τα κακά. Γιατί έφερε πάντα τα κακά. Διότι εγώ σας έλεγα και εσείς δεν ακούατε. Διαβάστε στο σπίτι Παροιμίες 1, το δεύτερο μισό κεφάλαιο όλο και θα δείτε τι γίνεται όταν κάποιος δεν ακούει το τι ο Θεός το λέει προς την ακοή σου. Λοιπόν, εδάφιο 32, και έλαβε ο Ιερεμίας άλλων τόμων και έδωκεν αυτόν εις τον Βαρούχ. Δεν είχε ο Βαρούχ το original, αλλά άλλων τόμων. Ξανά, δόξα στον Κύριο που έχουμε τα manuscripts και τα manuscripts και τα copies πάνω σε copies και που συμφωνούν όλα στο Λόγο του Θεού και που διατηρήθηκε ο Λόγος του Θεού. Τον γραμματέα και έγραψε εν αυτό εξ στόματος του Ιερεμίου πάντα στους λόγους του βιβλίου το οποίο κατέκαυσε εν πυρή Ιωακήμ ο βασιλεύς του Ιούδα και έτσι προσεντέθησαν εις αυτούς πολλοί λόγοι παρόμοιοι για να συμπληρωθεί ο Λόγος του Θεού, βλέπετε. Δευτερονόμιο 16-19, Δευτερονόμιο 19, εδάφια 16-21, προσέξτε τώρα γιατί, για ποιο λόγο είναι καλή η αφαίρεση από το βιβλίο της ζωής κάποιου ο οποίος παρήκουσε. Δείτε το γιατί είναι βασικό. Δευτερονόμιο 19-16 μέχρι 21. Εάν ψευδείς μάρτης, Δευτερονόμιο 19-16, εάν ψευδείς μάρτης σηκωθεί εναντίον ανθρώπου για να μαρτυρήσει κατά αυτού αδίκως, 17, τότε και οι δύο άνθρωποι μεταξύ των οποίων είναι η διαφορά θέλουν να σταθεί ενώπιον του Κυρίου, ενώπιον των ιερέων και των κριτών των όντων κατά τις μέρες εκείνας, 18, και οι κριτές θέλουν να εξετάσει ακριβώς και οι δύο εάν ο μάρτης είναι ψευδομάρτης και μαρτύρησε ψευδός κατά τον αδελφού αυτού, 19, τότε θέλετε κάμει εις αυτόν, καθώς αυτός εστοχάστη να κάμει εις τον αδελφόν αυτού και θέλεις, αυτό είναι που θέλω να υπογραμμίσετε, για να ακούσω όλον τον λαό του Θεού, και θέλεις εκβάλει το κακόν εκ μέσου σου. Ξανά όλοι μαζί. Και θέλεις εκβάλει το κακόν εκ μέσου σου.
Θέλει ο Κύριος να εκβάλουμε το κακόν. Δεν άκουσα το υπόλοιπο. Εκ μέσου σου. Τι λέει ο Κύριος. Έκβαλε το κακόν από ανάμεσα σας. Από την οικογένεια σου. Από τη ζωή σου. Από τα οικονομικά σου. Από την ζωή σου γενικά. Από τον κύκλο σου, από την εκκλησία σου, από όλους τους τομείς, έκβαλε το κακόν εκ μέσου σου. Πες το ξανά, έκβαλε το κακόν εκ μέσου σου. Έκβαλε το κακόν. Δεν μπορείς να έχεις το καλό μαζί με το κακόν. Έκβαλε, θέλεις, εκβάλει το κακόν εκ μέσου σου. Αν τα ξέχασε όλα τα άλλα, υπογράμμισε αυτό. Εδάφιο 20. Δευτερονόμιο 19-20 τώρα. Και η λυπή θέλουσι να ακούσει και φοβηθεί. Και δεν θέλουσι να διδάξει, δεν θέλουσι στο εξής πράξη τούτο τιούτων κακών εν μέσω σου. Και ο φθαλμός σου δεν θέλει φυστεί, διότι θέλει δοθεί ζωή αντι ζωής, ο φθαλμός αντι οφθαλμού, οδούς αντι οδόντος, χείρα αντι χειρός, πους αντι ποδός. Και ξανά στο 20. Και η λυπή θέλουσι να ακούσει και φοβηθεί, και δεν θέλουσι στο εξής πράξη τιούτων κακών εν το μέσο σου. Ποιο είναι το κακό σήμερα? Ποια είναι η μεγαλύτερη μαζική αποστασία? Πείτε μου, πείτε μου. Πόσες εκκλησίες σήμερα κηρύττουν από το King James Bible, που είναι η μόνη βίβλος βασικά. Που είναι η μόνη σωστή βίβλος, που είναι η μόνη βίβλος που εμπεριέχει όλο το Λόγο του Θεού. Πείτε μου πόσες εκκλησίες. Τώρα, ακούστε με προσεκτικά. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος μαζί σας. Τα λέω και μπροστά σας, τα λέω και πίσω σας και μπροστά σας και σε όλους λέω την αλήθεια. Εάν γνωρίζεις την αλήθεια και κάποιος αποκόπτει τον Λόγο του Θεού και τον πετάει και πας και βάζεις τον εαυτό σου κάτω από τη διδασκαλία του, κινδυνεύει η ζωή σου. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Θα μου πείτε, δεν ξέρει. Εσύ όμως ξέρεις. Εσύ ξέρεις. Σε ποια εκκλησία να πάω? Δεν πάω σε εκκλησία που δεν κηρύττουν από τον αιώνιο Λόγο του Θεού. Δεν πάω σε εκκλησία. Αρνούμε να ακούσω, δεν έχω πρόβλημα να ακούσω άλλους που κηρύττουν διαφορετικές, από διαφορετικές γραφές κλπ. Που δεν είναι γραφές βασικά. Δεν έχω πρόβλημα αν κάποιο κήρυγμα είναι καλό να το ακούσω, αλλά να βάλω τη ζωή μου κάτω και να τον κάνω τον άνθρωπο του Θεού δήθεν, αφού αυτός κόβει τον Λόγο του Θεού και τον πετάει. Δεν με πιστεύετε? Ακούστε ξανά, έχετε καθήκον. Στην Αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού έχετε καθήκον να ακούσετε όλη τη διδασκαλία για την διατήρηση του Λόγου του Θεού. Και ελπίζω να είμαι ξεκάθαρος. Η μόνη Αγία Γραφή είναι the Holy Bible. The Holy Bible. Μια γραφή υπάρχει. Όλα τα άλλα είναι versions. Όλα τα άλλα είναι με αφαίρεση εδαφείο. Τολμάς να βάλεις τον εαυτό σου κάτω από κάποιον που κόπτει και πετάει και δεν είναι αναγκαίο? Όχι ποτέ. Άρα βρισκόμαστε στη σωστή εκκλησία. Γιατί? Γιατί κηρύττουμε από τον αιώνιο Λόγο του Θεού, που είναι ένας, μία Αγία Γραφή υπάρχει. Δόξα στον Άγιον Κύριο. Ρωμαίους 11:22. Θέλεις εκβάλει, θυμάστε αυτό από το Δευτερονόμιο 19, θέλεις εκβάλει το κακόν εκ μέσου σου. Ρωμαίους 11:22. Είδε ουν Χριστότητα και από το μίαν Θεού. Είδε ουν Χριστότητα και από το μίαν Θεού. Μερικοί ξέρετε τι λένε? Ο Θεός είναι καλός. Τελεία. Πώς ξέρετε την αίρεση που λέγεται ο Θεός είναι καλός? Τελεία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αίρεση, γιατί η μισή αλήθεια δεν είναι αλήθεια. Όλη η αλήθεια πρέπει να κηρυχθεί. Ιδέτε την Χριστότητα του Θεού. Λένε πολλοί, δέτε την Χριστότητα του Θεού. Ο Θεός είναι καλός. Εσύ να μου πεις ότι ο Θεός είναι καλός,
Ξέρεις, φίλε μου, πόσο γνωρίζω την καλοσύνη του Θεού. Ξέρεις πόση καλοσύνη Θεού έχει δοθεί στη ζωή μου. Αλλά μάθε και το άλλο. Είδε την Χριστότητα του Θεού και την αποτομία του Θεού. Την αποτομία. Τι σημαίνει απότομος? Τι σημαίνει αποτομία? Ακριβώς αυτό. Την αποτομία του Θεού, την αυστηρότητα του Θεού. Επιμέντους πεσώντας αποτομία. Μην κηρύξεις τους πεσώντας Χριστότητα, κήρυξε τους αποτομία. Επιδέσε Χριστότητα. Εσύ που λαμβάνεις το λόγο, θέλω να σου φέρω τα καλά νέα. Ο Θεός είναι αγαθός και το έλεος του μένει στον αιώνα. Σε σένα που ασθενείς και πονάς και έχεις πόνο πάνω στο σώμα, θέλω να σου πω, υπάρχει θεραπεία σε σένα. Θέλω να στο φωνάξω. Θέλω σήμερα να το λάβεις. Σε σένα που έχεις πρόβλημα στα οικονομικά, θέλω σήμερα να λάβεις τα καλά νέα. Ο Κύριος δίδει δύναμη σε μας να αποκτούμε πλούτον για να εγκαθιδρύσει την διαθήκη του σε αυτή την γη. Αδέλφια μου, υπάρχουν καλά νέα στους περιπατώντας μέσα στη χάρη του Θεού και την ευλογία του Θεού. 23, επισέδε την Χριστότητα εάν επιμείνει στη Χριστότητα. Τι κάνουμε? Επιμένουμε στην αγαθοσύνη του Θεού. Επιμένουμε να ζούμε στην υπακοή του Λόγου του Θεού. Επειδή και εσύ εκκοπήσει. Εάν δεν επιμείνεις, θα αποκοπείς. Once saved, always saved. Τι διαβολική διδασκαλία είναι και αυτή. Once saved, always saved. Και εσύ θα εκκοπείς εάν δεν επιμείνεις. Επιμείνεις. Μην ονομάζετε χριστιανούς όσους λένε ότι είναι χριστιανοί. Να ονομάζετε χριστιανούς αυτοί οι οποίοι είναι σκλάβοι του Χριστού, δούλοι Χριστού. Αμήν. Μόνο και εν Αντιοχία ονομάστησαν πρώτον οι μαθητές χριστιανοί. Όχι οι χριστιανοί μαθητές. Αν δεν είσαι μαθητής, δεν είσαι χριστιανός. Αν δεν είσαι δούλος Χριστού, δεν είσαι παιδί του Χριστού. Λοιπόν, Εβραίους 3:6. Τα καλά νέα για αυτούς που επιμένουν στην Χριστότητα. Εβραίους 3:6. Είσαστε εκεί? Θέλω να πάμε μαζί σε ένα όμορφο ταξίδι τώρα, καθώς θα κλείσουμε με τα πιο καλά νέα που υπάρχουν. Μπορούμε να πάμε μέχρι τέλους και μπορούμε μέχρι να δούμε το τέλος και την επιτυχία και να δούμε την ζωή μας στην αιωνιότητα. Μέχρι τότε μπορούμε να ζούμε μέσα στην απόλυτη ευλογία του Κυρίου. Εβραίους 3:6. Χριστός δε ως Υιός επί των οίκων αυτού, ου οίκος εσμένη εμείς, εμείς είμαστε ο οίκος αυτού, εάν περ την παρησίαν και το καύχημα της ελπίδος, μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχομεν. Ας το εξηγήσουμε αυτό, μόνο μία λέξη θα εξηγήσω. Από το αρχαίο κείμενο, κατάσχομεν. Εάν μέχρι τέλους είμαστε οίκος Θεού. Θέλω να τον φροντοφωνάξουμε σήμερα. Εσείς που είσαστε οίκος Θεού, φροντοφώναξε το. Είμαι παιδί του Θεού, είμαι οίκος Θεού. Είσαστε οίκος αυτού, εάν περ την παρησίαν και το καύχημα της ελπίδος, μέχρι τέτοια βεβαίως κατάσχομαι. Τι, ποια είναι η κατάσχεση, πώς γίνεται η κατάσχεση? Η κατάσχεση πώς γίνεται? Η κατάσχεση δεν γίνεται έτσι. Σε παρακαλώ, δώσε μου το. Η κατάσχεση γίνεται έτσι. Και μετά, συγγνώμη, άντρο μου. Να μην το βάλω κάτω γιατί... Αμήν. Αυτή είναι η κατάσχεση. Το παίρνω απότομα. Ευχαριστώ, άντρο μου. Το παίρνω απότομα. Αυτή είναι η κατάσχεση. Τι είδους χριστιανοί είμαστε εμείς? Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστεί, αρπάζει την αφή. Αυτή δηλαδή άνθρωποι που κατάσχουν. Αλληλούια, δόξα στον Κύριο. Αλληλούια, έχουμε, μας έχει δοθεί από τον Κύριο αιώνια ζωή. Αλληλούια, θα κρατούμε την αιώνια ζωή. Δεν θα μας την πάρει κανένας, αλληλούια.
Δόξα στον Άγιο Θεό μας, έρχεται κάποιος εναντίον μας, έρχεται ένας πειρασμός, έρχεται μια αμαρτία. Εμείς κατάσχομαι την αιώνια ζωή, λέμε, δεν πρόκειται να αφήσω αυτό που ο Κύριος μου έδωσε, αιώνια ζωή. Έρχεται ο διάβολος να κλέψει τη θεραπεία. Το δοκίμασε και πάνω μου στην αρχή όταν έλαβα θεραπεία. Αλλά δόξα στον Κύριο για τον ποιμένα μου, δόξα στον Κύριο για τον άνθρωπο του Θεού που με ενθάρρυνε να κάνει ολόκληρο κήρυγμα για να ανοίξουν τα μάτια μου. Σαν μωρό δεν ήξερα τι να κάνω και πήρα στάση και επέμενα στη θεραπεία μου και μετά από 30-40 χρόνια, 37 χρόνια είμαι θεραπευμένος. Τι θα έχανα, θα έχανα τα λόγια μου, θα έχανα το στόμα μου, θα έχανα τη διακονία αυτή αν δεν επέμενα και κατέσχον την θεραπεία μου. Δεν απαιτούμε από τον Θεό, ζητούμε από τον Θεό. Δεν κατάσχομαι από τον Θεό, κατάσχομαι από τον εχθρό. Όταν προσπαθήσει να έρθει εναντίον μας, το παίρνουμε. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Μέχρι τέλος. Φώναξε ξανά, είμαι παιδί του Θεού. Αν είσαι παιδί του Θεού, είμαι οίκος Θεού. Οι επαγγελίες του Θεού, πες το. Οι επαγγελίες του Θεού. On the job training. Αλληλούια. Αυτά τα τελευταία, τα τελευταία λεπτά του κηρύγματος θέλω να το κάνουμε κατάρτιση στη ζωή μας και να λάβουμε τώρα αυτή τη στιγμή να λάβουμε αυτό που ο Κύριος έχει δώσει σε μας και να κατάσχομαι μέχρι τέλος. Αμήν. Κράτα σφιχτά τον Λόγο του Θεού. Αν έρθει κάποιος να αμφιβάλλει τον Λόγο του Θεού και αυτό δεν είναι μέσα και αυτό δεν είναι μέσα, κράτα τον Λόγο του Θεού και πες αρνούμε. Είμαι πιστός στον Λόγο του Θεού. Μα τα καλύτερα χειρόγραφα, ποιος λέει τα καλύτερα χειρόγραφα? Σατανά, ψεύτη, μεγαλύτερο ψέμα. Πείτε μου, ποια είναι η μεγαλύτερη αποστασία? Οι εκκλησίες όλες εγκατέλειψαν τον Λόγο του Θεού και κηρύττουν από αφαιρέσεις της βίβλου, από βίβλους που είναι λυπείς. Που δεν είναι βίβλο. Δόξα στον Κύριο για τον Άγιο Λόγο του Θεού. Αδέλφια μου, μέχρι τέλους ας κατάσχομαι την ελπίδα, το κάφημα, την παρησία. Κολοσσαΐς 1:21 και κλείσαμε μέχρι το 23. Και ημάς ποτέ όντας απελωτριωμένους και εχθρούς στη διανία, 1:21 Κολοσσαΐς, εν της έργης της πονηρής νινί δε, τώρα δε αποκατήλαξεν. 22, Κολοσσαΐς 1:22. Εν το σώματι της σαρκός αυτού δια του θανάτου παραστήσε ημάς αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους κατ' ενώπιον αυτού. Να μας παραστήσει ένα, νούμερο ένα, αμόμους. Ποιος θέλει από εσάς να τον παραστήσει ο Κύριος? Άμα μου, αδέλφια μου, ενωθείτε μαζί μου. Έλα να λάβουμε μαζί, ας κατάσχουμε μαζί. Ποιος θέλει ο Κύριος να σε καταστήσει? Άμα μου, θέλω να με καταστήσει. Άμα μου, μπροστά του, με παρησία. Άμα μου, μέσα από τις αδυναμίες μου, μέσα από τα πεσήματα μου, θα με κρατήσει ο Κύριος και θα με καλύψει με το αίμα του, αλληλούια, και θα πει ο πατέρας, θα δει το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού και θα πει άμωμος εισέλθε στην βασιλεία, ανεγκλήτους δύο, αλληλούια, αγίους τρία. 23, ήγε επιμένετε την πίστη, εάν επιμένετε στην πίστη τεθεμελιωμένη και εβραίοι. Και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου, ου οικούσατε του κηρυχθέντος, εν πάση τη χτίση τύπου των ουρανών, ου εγενόμην εγώ, Παύλος Διάκονος. Δίν χαίρω για την παθήμασή μου, υπέρ ημών, 24, και ανταναπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού, εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού, ω εστίν εκκλησία. Ο Παύλος λέει, τα κάνω όλα αυτά για να δω την εκκλησία να ακολουθεί τον Κύριο σωστά. Αδέλφια μου, εάν επιμένετε μέχρι τέλος, εδραίοι, τεθεμελιωμένοι, μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου, το οποίον, τελευταία λέξη, οικούσατε. Το Ευαγγέλιο, όχι απλά που διαβάσατε, το Ευαγγέλιο που ακούσατε. Αυτός ήταν ο Λόγος του Θεού προς εμάς. Ας τον πράξουμε, ας συγκριθούμε.
thank you, Lord. We bless you, God. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Αν υπάρχει οτιδήποτε σε καταπιέζει αυτή την ώρα, αν υπάρχει ασθένεια πάνω στο σώμα σου, αν υπάρχει θλίψη μέσα στο πνεύμα σου, αν είναι οποιοδήποτε πρόβλημα παρόν, αυτή την ώρα η δύναμη του Θεού θα διαλύσει όλα τα προβλήματα και όλες τις ασθένειες. Υψώστε τα χέρια σας και βροντοφωνάξτε δια των πληγών του Ιησού Χριστού. By the stripes of Jesus Christ. Δια των πληγών του Ιησού Χριστού. Είμαι θεραπευμένος. I am healed. Κύριε. Lord. Είμαι πεπισμένος. Χριστίνα. Κύριε, είμαι πεπισμένος ότι εσύ που άρχισες μέσα μου καλόν έργον, Lord, I am sure that you who have started a good work in me, θα το επιτελέσεις μέχρι τις ημέρες του Χριστού. You will finish it until the day of Christ. Πιστεύω. I believe. Λαμβάνω. I receive. Απολαμβάνω. And I enjoy. Βάζω τον εαυτό μου. I lay myself. I put myself. Ευθυγραμμισμένο. Aligned με το λόγο του Θεού, with the word of God, με τον άνθρωπο του Θεού, with the man of God, και το Ευαγγέλιο που άκουσα, and the gospel that I've heard, θα το πράξω. I will put it in action. Είμαι ενωμένος με τον ποιμένα μου. I am connected with my pastor. Είμαι ενωμένος με την εκκλησία μου. I am connected with my church. Πώς ξέρετε ότι όταν ενωθούμε έτσι, how many of you know that if we are connected, η λήψη είναι πολύ εύκολη. Reception is easy. Κύριε, δεν είμαστε πλέον πολλοί, είμαστε ένας εν Χριστώ. Lord, we're not many anymore. We are one in Christ. Ιδού η εκκλησία σου. Behold your church. Ιδού η νύφη σου. Behold your bride. Πες επάνω μας, Άγιε Θεέ μου. Fall upon us, my holy Lord. Διάλυσε κάθε ίχνος ασθένειας. Look, crush every trace of sickness. Όλα τα δεσμά. All of the bondages. Να εξαφανιστούν πλήρως. That they be vanished. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. In the name of the Lord Jesus Christ. Και πάντες λέμε. And we all say. Πίστεψα. I believed. Έλαβα. I received. Απόλαυσα. And I enjoyed. Και απολαμβάνω. And I continue to enjoy.